centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τσούκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούκα. Τι κάνετε? Για να δούμε λοιπόν, θέλουμε να μιλάμε πάντα για γούνα. Πάμε να δούμε λίγο και ξεκινάμε ουσιαστικά με αυτό σήμερα την εκπομπή μας. Μια εκδήλωση διαδικτυακή, η οποία ποιο είναι το κεντρικό θέμα, δηλαδή ποιοι θα συμμετέχουν ως ομιλητές, για να μπούμε και εμείς στο κλίμα. Το κεντρικό θέμα θα είναι να δούμε το κατά πόσο είναι βιώσιμο πλέον το επάγγελμα που κάνουμε. Τίθεται τέτοιο θέμα, κύριε Τσούκα? Όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, αλλά δεν πρέπει να τεθεί κάποια στιγμή να φτάσουμε στο αμήν και μετά να αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Γιατί αυτά που συμβαίνουν γύρω μας με την πανδημία, δεν ξέρει κανένας ποια θα είναι το επόμενο βήμα, ποιο θα είναι το μέλλον, πώς θα κινηθούμε, πώς θα ανοίξουν τα μαγαζιά. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να ενημερώσουμε τους επιχειρηματίες του κλάδου μας το πώς βρίσκονται, το πώς κινούνται τα πράγματα παγκοσμίως στις αγορές που μας ενδιαφέρει. Για τον απλό τον επιχειρηματή είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει όλο αυτό. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τους επιχειρηματίες όσο γίνεται πιο κοντά στις εξελίξεις. Μάλιστα. Γι' αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε αυτό το φόρουμ. Στο οποίο συμμετέχουν αρκετοί, δηλαδή πέρα από την Ομοσπονδία, είναι και σε συνεργασία, να μην το ξεχάσω να το πούμε, το Enterprise Greece, δηλαδή ουσιαστικά με το Υπουργείο Εξωτερικών, που είναι και ο Εθνικός Φορέας Εξωστρέφειας για την πρόθεση των εξαγωγών και την προσέλευση των επενδύσεων. Θα είναι η κυρία Σπυράκη μαζί μας. Επίσης, και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας. Ναι, θα είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας, θα είναι η κυρία Σπυράκη, θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, θα είναι ο πρόεδρος του Enterprise Greece, θα είναι η εμπορική ακόλουθη από Ρωσία, Ουκρανία, Καναδά, Νότια Κορέα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ ανοιχτό το φόρουμ αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αυτή η εκδήλωση. Πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε σε ποιους απευθύνεται. Μπορούν όλοι όσοι ενδιαφέρουν το παρακολουθήσουν? Ναι, κοίταξε, αυτό απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες της Γούνας, όλων των τομέων. Επαναλαμβάνω, είναι για την άλλη Τρίτη, είναι σε μια εβδομάδα ακριβώς από σήμερα. 25 Μαΐου. Αλλά και σε όλους αυτούς που λειτουργούν υποστηρικτικά στον κλάδο μας. Δηλαδή μιλάω αυτούς που πουλάνε υλικά γουναρικής, αυτούς που ασχολούνται με βεσοδεψία, αυτοί που ασχολούνται με ξηραντήρια, γενικά οποιοδήποτε έχει σχέση με τη γούνα. Εκεί πώς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή λοιπόν? Πώς μπορούν να συμμετέχουν όλοι αυτοί που μας λέτε? Κοιτάξτε, όλοι οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη γούνα θα πάρουν με το mail το link για να μπουν μέσα και συνδεθούν. Και εσείς, π.χ. άμα θέλετε να πείτε, να πάρετε ένα τηλέφωνο στην Ομοσπονδία, θα σας δώσουμε το link. Να πάρουμε το link. Εύκολα. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι να δηλώσουν μια συμμετοχή, ουσιαστικά την πρόθεση να το παρακολουθήσουν για να πάρουν αυτό το link. Έτσι ακριβώς. Και θα αποσταλεί η πρόσκληση σε όλους και είναι εύκολο. Είναι εύκολο από εκεί και μετά. Και εννοείται ότι θα τη μαγνητοσκοπήσουμε αυτή την όλη συζήτηση που θα γίνει, ούτως ώστε κάποιος που δεν θα είναι online να μπορεί να το παρακολουθήσει αργότερα. Τώρα. Ποιες είναι και οι δικές σας προσδοκίες, τι περιμένετε μέσα από αυτό το φόρουμ? Ναι, κοιτάξτε, στην Ομοσπονδία Γούνας εμείς θέλουμε καταρχάς να προσφέρουμε στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να μάθουν τι ζητάει η αγορά, και ειδικά στις χώρες οι οποίες είναι κρίσιμες για τον κλάδο μας. Και όταν λέμε τι ζητάει η αγορά, δεν μιλάμε μόνο για την τάση της μόδας. Πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργεί κάθε αγορά, πώς ανοίξουμε τις πόρτες, πώς προσελκύσουμε το ενδιαφέρον, αλλά και πώς επιτρέπεται πια να λειτουργούμε μετά από όλο αυτό το κακό που μας έχει βρει. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει πλέον. Αυτός ο σκοπός που γίνεται αυτό το φόρουμ, να μάθουμε ποια είναι αυτά τα νέα δεδομένα. Πρέπει να προσαρμοστούμε
και πρέπει να μάθουμε ποια είναι πλέον τα καινούργια πιστοποιητικά ποιότητας που ζητούνται, οι καινούργιες προδιαγραφές που ζητούνται. Και νομίζω όλα αυτά θα είναι μια τέλεια ευκαιρία για να μάθουμε τι ακριβώς θέλει κάθε χώρα και πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε στην κάθε χώρα. Νομίζω είναι κάτι το οποίο γίνεται πρώτη φορά. Είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας που έχουμε σκοπό να την κάνουμε κάθε χρόνο. Ναι, γιατί είναι φυσικό να σας ρωτήσουμε αν είναι μια δράση η οποία θα έχει και συνέχεια. Ναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει συνέχεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια εκδήλωση μόνο για να γίνει. Γιατί για τέτοιου είδους εκδηλώσεις πραγματικά ξοδεύουμε πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ χρήμα, τα οποία δεν υπάρχουν πλέον. Και αυτό που ζητάμε είναι η Γούνα, αυτό που ψάχνουμε μάλλον είναι η Γούνα να έχει ισχυρούς συμμάχους και όλοι οι συνάδελφοι να είναι ενεργοί. Άλλωστε, νομίζω και η συμμετοχή όλων μας είναι ο μόνος τρόπος για να δείξουμε σε όλους αυτούς από τους οποίους ζητάμε υποστήριξη, από την κυβέρνηση δηλαδή, ή από το Enterprise Greece, ότι όντως μας ενδιαφέρει να είμαστε συγχρονισμένοι με τη νέα εποχή και με τα νέα δεδομένα. Τα οποία βεβαίως κάθε μέρα μπορεί να αλλάζουν, να μεταλλάσσονται, και επειδή δεν είμαστε μόνοι μας, ουσιαστικά, πώς να το πω, επηρεαζόμαστε και από συμπεριφορές άλλων κρατών. Βλέπουμε τι γίνεται, πάντα το μυαλό μας είναι τι γίνεται και στη Ρωσία, τι θα γίνει με τον κόσμο που θα έρθει φέτος εδώ, πού πηγαίνει ο Ρώσος, αν μπορεί να πάει, πόσο εύκολα μπορεί να πάει. Αυτές οι συνθήκες είναι μεταβαλλόμενες. Άλλο πράγμα μπορούμε να πούμε σήμερα, άλλο πράγμα μπορούμε να πούμε σε ένα μήνα. Είναι πολλά πράγματα που αλλάζουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Πρέπει να τα παρακολουθούμε με κάποιον τρόπο. Και νομίζω ότι όλοι μας έχουμε βέβαια επαφές με Ρώσους ή με Έλληνες που ζουν στη Ρωσία, αλλά πιστέψτε με, 10 διαφορετικούς, αν μιλήσεις, θα σας μεταφέρουν 10 διαφορετικές γνώμες. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που ζητήσαμε από τις ελληνικές πρεσβείες σε αυτά τα μέρη να μας κάνουν μια παρουσίαση πραγματικά. Τι κάνουμε, ακριβώς, πού είμαστε. Το τι γίνεται εκεί. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο ουσιώδες από αυτό. Δεν υπάρχει κάτι πιο επίσημο από αυτό. Οπότε, ό,τι και να λέω εγώ ή εσείς, νομίζω είναι άκυρο. Άρα λοιπόν, πραγματικά είναι μια καλή ευκαιρία για όλα αυτά που συζητάμε, κύριε Τσούκα, αυτή τη στιγμή. Όλοι οι γουναράδες και όσοι εμπλέκονται γύρω από το επάγγελμα αυτό να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, να μπουν σε αυτό το φόρουμ την άλλη Τρίτη, επαναλαμβάνω, 25 του μήνα, 3 η ώρα το μεσημέρι. Ναι, νομίζω ότι και πραγματικά και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Με ένα τηλέφωνο στην Ομοσπονδία. Με ένα τηλέφωνο, τίποτα. Ομοσπονδία, πραγματικά θα έχουμε μια πραγματικά πολύ ωραία παρουσίαση των γεγονότων, το τι γίνεται στον κόσμο. Εγώ που παίρνω μηνιαίως σε τηλεδιασκέψεις με τους ανθρώπους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, πραγματικά εντυπωσιάζομαι από τη δουλειά που κάνουν, και νομίζω είναι καλά να μπει ο κάθε γουνοποιός μέσα για να ακούσει τη δουλειά που προσφέρει η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Είναι δουλειά η οποία πράγματι δεν φαίνεται. Μπορώ να σας πω, ας πούμε, ένα πολύ μικρό παράδειγμα το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι ότι παρόλα τα όσα είχαν ακουστεί για την Αγγλία τον τελευταίο καιρό για την απαγόρευση γούνας, πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι σταμάτησαν πλέον όλα αυτά. Μέχρι το 2023 δεν θα μπορεί κανένας, μα κανένας, να αγγίξει τη γούνα. Αυτό ήταν πραγματικά μεγάλη επιτυχία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και σε πάρα πολλές πολιτείες της Αμερικής έγινε ακριβώς το ίδιο. Μπορώ να πω ότι ο μήνας που πέρασε ήταν απίστευτος για τη γουνοποιία όσο αφορά αυτές τις απαγορεύσεις. Είχαμε μόνο νίκες. Ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά και συνειδητοποιεί ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια. Και είναι καλά να μπει ο κόσμος για να ενημερωθεί, για να γνωρίζει για όλα αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι έχουν βγει ήδη και ενημερωτικά για όλο το πρόγραμμα, αναλυτικά, αν μπορούμε να το δούμε. Όλα όσα θα συμβούν εκεί. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Τσούκα, πραγματικά για αυτά τα πράγματα και για το επάγγελμα το συγκεκριμένο, που πρέπει να συνεχίσει πάση θυσία για το καλό όλων μας. Το λέμε συνεχώς. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσούκα. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr.
Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.